Εδώ είμαστε, στο ένθο τη μόδα με την κυρία Σταυρούλα Νικολάου από τη Λεμεσό. Σήμερα υπέροχα ανοιξιάτικα καλοκαιρινά ρούχα έχει επιλέξει όλες τις κυρίες για να νιώσετε όμορφα και να τραβήξετε όλη την προσοχή πάνω σας, κυρίες μου. Κυρία Σταυρούλα, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Πώς είσαι? Καλό Σαββατοκύριακο, πολύ καλά. Φέραμε πάλι άνοιξη καλοκαίρι. Η όμορφη Λεμεσό, πώς είναι? Θαύμα. Θαύμα. Έχουμε ένα δωράκι να δώσουμε σήμερα, ή όχι? Ναι, έχουμε, ναι, από τα Energy Collection, ναι, που είναι σε όλες τις πόλεις. Ναι. Το τηλέφωνο μπορώ να το πάρουν από το κέντρο. Ναι. Ένα δώρο αξίας 50 ευρώ. Ένα δώρο αξίας 50 ευρώ θα κερδίσετε, κυρίες μου. Από τώρα παίρνετε τηλέφωνο για να το διεκδικήσετε. Και ποιος δεν θα ήθελε ένα ωραίο δωράκι, να πάτε να ψωνίσετε 50 ευρώ. Φύγαμε. Και από τα Ινστιτούτα μας. Και ακόμα ένα δώρο δίνουμε. Πρόσωπο από τη Harme Beauty Spa στη Λεμεσό. Ένα πρόσωπο και ένα σώμα. Για μια κυρία ή θα το σπάσουμε? Δύο. Μία θα κερδίσει το πρόσωπο και μία το σώμα. Το σώμα. Τρία δώρα σύνολο από την boutique και από τα Ινστιτούτα Ομορφιάς. Πρόσωπο και σώμα. Έχουμε και αντρική μόδα σήμερα. Ναι, ο Σάκης, ένα καταπληκτικό τζι. Το χρώμα της μπλούζας. Το πορτοκαλί. Το κοραλί. Είναι υπέροχο και για τους άντρες. Να τολμήσουν οι άντρες να φορέσουν χρώμα. Και παπούτσι δεν είδατε? Το παπούτσι είναι το κλασικό, την εσπαντρίλια αυτή. Ναι. Η μοκασίνο. Μοκασίνια, ναι, είναι αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και είναι πάρα πολύ ωραία, κλασικά παπούτσια. Και ο άντρας τώρα φοράει ανοιχτά χρώματα. Μπράβο, αυτό θέλω, να τολμήσουν οι άντρες. Είναι ξεπερασμένα πρώτα που ήταν το μαύρο, το μαύρο, το μπλε, το καφέ, το πράσινο. Μπράβο. Τώρα είναι. Δεν είναι παρεξηγημένο το χρώμα το ανοιχτό. Και το τζινάκι είναι ωραίο. Τέλεια. Τα παπουτσάκια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Πάμε τώρα να δούμε κάτι στο λευκό. Μ' αρέσουν πολύ τα τζινάκια τα άσπρα. Ναι, 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 ναι. Πάρα πολύ. Η Αλεξανδρίνα. Mm-hmm. Ήταν πρώην Miss Russia η Αλεξανδρίνα. Αλήθεια. Και τώρα στέριωσε στην Κύπρο. Μένει στην Κύπρο και... Ναι, δουλεύει, ναι, σαν μοντέλο η κοπέλα. Ναι. Βλέπετε, είναι το τζι. Είναι μοντέλο. Και το τζι δεν χάνει. Το συνδυάζεις με άσπρο. Με μαύρο, με animal print, με, ναι, ό,τι μας αρέσει. Και τα σκίσματα, δεν τα είδατε? Είναι πολύ της μόδας τώρα, ναι. Πολύ σκίσιμο, ρε παιδί. Είναι το μας του καλοκαιριού. Αυτό και το άσπρο τόσο τώρα. Ναι, ναι. Το λευκό είπαμε. Ναι. Το άσπρο είναι καταπληκτικό, ναι. Το φοράνε και βράδυ. Κορίτσια, θα σας παρακαλέσω να είσαστε γρήγορες στην αλλαγή για να μπορέσουμε να σας απολαύσουμε όλες. Πάμε να δούμε το κίτρινο, πόσο ωραίο είναι, και το παπούτσι, πολύ ωραίο. Αυτή είναι μια πανταλόνα που έχει σορτσάκι. Ναι, είναι Miss Nigeria η κοπέλα. Ναι. Και σπουδάζει στην Κύπρο και είναι μοντέλο επαγγελματίας. Mm-hmm. Και πρώτη φορά τη φέραμε μαζί μας. Πολύ ωραία. Ναι, είναι see-through. Βλέπετε, έχει short από μέσα, mm-hmm, το κίτρινο, και κοιτάτε με το χρώμα το πολύ το σκούρο, το σκούρο πώς χτυπάει πολύ, ναι, το κίτρινο. Όταν τα πάρουν χρώμα οι... Μα και εσύ κίτρινο, και... πολύ ωραίο και το σε κίτρινο, κοίτα και πολύ στο πιο ανοιχτό χρώμες είναι καλό πάνω. Τώρα οι βιτρίνες όλο κίτρινα, ναι, ναι, πολύ. Πολύ ανοιξιάτικο χρώμα, σαν τη Μαργαρίτα είμαστε όλες. Πολύ ωραία. Είναι και η Άντρια Ξενοφόντος, mm-hmm, το κοραλί, βλέπετε είναι σορτάκι με πλουζίτσα. Τέλειο. Την Άντρια την ετοιμάζουμε τώρα για το Top Next Model of the World που γίνεται στο Λίβανο. Mm-hmm. Φεύγει 15 Μαΐου και εκπροσωπεί την Κύπρο μας. Ωραίο το κόκκινο κοραλί πάλι. Δεν είναι κόκκινο-κόκκινο της φωτιάς. Όχι. Έχει κάτι πορτοκαλί μέσα, έτσι το χρωματάκι είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι σπασμένο κόκκινο, ναι. Και βλέπουμε τη λεπτομέρεια νταντέλα, πολύ έτσι χαριτωμένο. Πάμε τώρα σε πολύ ωραία και γραμμή του παντελονιού. Ναι, βλέπετε την μπλούζα τώρα. Ναι, τέλεια. Είναι οι έξωμες τώρα. Mm-hmm. Μας αρέσει πάρα πολύ. Και με τζιν παντελόνι. Πρέπει να έχετε κυλίτσα όμως. Πρέπει, πολύ θέλει καλή σώμα αυτό. Θέλει σώμα, τέλει. Οι μπλουζίτες αυτές θέλουν να δείξετε θέλει μεσούλα, σώμα, ναι, 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 μεσούλα και κυλίτσα χωρίς παχάκια.
Μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η πρόταση και το παπουτσάκι είναι πάρα πολύ ωραίο με τη χρυσή την λεπτομέρεια. Θέλετε να δείξετε και το παπούτσι, παιδιά, είναι πολύ ωραίο το παπούτσι. Ωραίο. Τέλεια. Ωραίο χρώμα, μπλε παντελόνι, το οποίο μπορούμε να το συνδυάσουμε σχεδόν με όλα τα χρώματα. Ναι. Η Αθηνά, η στυλίστρια, της έκανε με κάθε λεπτομέρεια. Ναι, το fitting. Ναι, το καλό το fitting, ναι, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τώρα ωραία φούστα αυτή. Με Ιζαμπέλα, ναι. Τα κόκκινα πολύ κόκκινη φουστίτσα. Βλέπετε τι ωραία μπλουζίτσα. Τέλεια. Φουφουλέ, πώς το λες από πάνω. Με τα πώς τα λένε αυτά. Βολάν. 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 Αγαπημένες μου κυρίες, κερδίσατε 3 δώρα σήμερα στο έντο της μόδας. Ένα δώρο από την μπουτίκ την οποία φιλοξενούμε και 2 δώρα την από τα κέντρα collection ομορφιάς. Τηλεφωνείτε μας για να διεκδικήσετε. Χωρίς να μας πάρετε τηλέφωνο, δεν τα γίνει. Και είναι σε όλες τις πόλεις τα καταστήματα αυτά. Δηλαδή μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους όπου και να βρίσκονται. Ενεργειακά χρώματα, ενεργειακά. Πολύ ωραία. Πραγματικά φρέσκια και παιχνιδιάρικα, σου δίνουν μια διαφορετική διάθεση. Όλες οι γυναίκες θα ήθελαν κάτι τέτοιο στην ντουλάπα τους, έτσι για να νιώσουν τη διαφορά ότι ήρθε το καλοκαίρι. Προσέξτε, φοριέται και για όλες τις ώρες. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Μα και εσύ φοράς ένα σπρωτζινάκι τώρα που σε βλέπω. Είσαι ναι. Πάντα ακολουθείς τα... τη μόδα, ναι. Ευχαριστώ. Βέβαια. Ότι μπορούμε. Δεν γίνεται. Εσύ είσαι πάντα στην πρώτη γραμμή. Πάμε πάλι να φροντίσουμε για τους άντρες. Μια άλλη εκδοχή, μια μπλουζίτσα έτσι στο μπορντό. Με διαφορετικό μπαντελόνι. Με print μπροστά. Πάλι για τους άντρες έχει μεγάλη ποικιλία, το έχω προσέξει τώρα. Και να μην μου πούνε ότι δεν ξέρω, δεν είδα, δεν πώς και οι τιμές είναι φανταστικές, είναι πολύ καλές. Προσιτές για όλα τα πορτοφόλια, έτσι. 77-77-10-88, θα χαρούμε πολύ να κάνουμε την εβδομάδα σας και την ημέρα σας καλύτερη, χαρίζοντας σας ένα δώρο. Γι' αυτό πάρτε μας τηλέφωνο να το διεκδικήσετε. Ανδρική και γυναικεία μόδα σήμερα, στο καλή σας μέρα, με την κυρία Σταυρούλα Νικολάου και με την τροσιά της Λεμεσού. Την αγάπη μας την όμορφη Λεμεσό. Α, και είναι καιρό να την επισκεφτείτε. Αχ, μα θα έρθω εγώ αύριο εκεί. Τώρα με τη Μαρίνα. Αύριο θα είμαι εκεί. Έκλεισα ήδη. Καινούριες καφετέριες. Τέλεια. Σαριπόλου. Ναι, Σαριπόλου. Το κάστρο. Ωραία, σ' αρέσει. Το άσπρο με το κίτρινο είναι τέλειος συνδυασμός. Και ωραία μπλούζα, δεν είναι. Ωραία μπλούζα, πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να έχεις σώμα όμως. Πρέπει να έχεις για το κολλάν συγκεκριμένο, πρέπει να έχεις σώμα να δείξεις. Πρέπει να προσέξουν οι κυρίες και το σχήμα του ποδιού, δηλαδή πρέπει να είναι ίσιο το ποδαράκι για να φανεί ωραία. Μια ωραία πανταλόνα τώρα βλέπουμε. Για πολύ ψηλές κοπέλες. Ναι, τέλειο. Και σε γραμμές. Βλέπουμε ότι αυτή η πανταλόνα θα κρύψει και επικίνδυνα σημεία, τα οποία μπορεί να έχουμε. Αυτές έχουν πρόβλημα. Περιφέρεια. Ναι. Δεν θα το τονίσει, θα το κρύψει και ταυτόχρονα όμως δίνει ωραία γραμμή. Ναι, αλλά να είσαι ψηλή, γιατί αν είσαι κοντή και παχουλή, και θα φαίνεσαι πολύ. Ναι, δεν θα είναι, δεν θα κολακεύει. Βλέπετε το σορτάκι αυτό. Είναι πραγματικά το must και αυτό το καλοκαίρι. Και θάλασσα να το φορέσεις. Και για καφέ να πας και για ψώνια να πας, θα είσαι πολύ άνετη με αυτό το σορτάκι. Και
πάλι ωραίος συνδυασμός, λευκό με το κίτρινο. Το κίτρινο κερδίζει προς το παρόν. Είναι το δεύτερο κομμάτι. Όσον αφορά τα χρώματα τα οποία θα επικρατήσουν το καλοκαίρι. Να σταθούν οι κοπέλες όλες εκεί, να μην φύγουν και να κάνουμε φιλάλε. Κορούδες μου, σταθείτε για να σας απολαύσουμε. Μπράβο, Τίνα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό της Τίνας. Βλέπουμε και τον Σάκη με ένα μπλε μπλουζάκι, ωραίο πριντ, και με βερμούδα. Βερμούδα, ναι, ναι, ναι. Ωραία η λεπτομέρεια στην βερμούδα. Και ο άντρας σε βερμούδα, κοίταξε, εγώ πάλι θα το πω και οι βερμούδες είναι ωραίες, φτάνει να ξέρουν πού θα τα φορέσουν. Στον χώρο εργασίας δεν νομίζω να αρμόζει βερμούδα, αλλά για καφέ, για ψώνια, μια βολτίτσα. Αυτά είναι τα μοντέλα μας, τα οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή τους παρουσία στην εκπομπή μας. Ωραία ρούχα μας έχουν δείξει. Ευχαριστούμε και το Ρικ. Εμείς είναι χαρά μας να σας φιλοξενούμε και να δείχνουμε προτάσεις και να χαρίζουμε και δώρα στους τηλεθεατές μας. Τα μοντέλα μας. Πες μας από το κέντρο ομορφιάς σου, κυρία Σταυρούλα μου, ποια είναι τα λάθη που κάνουν συνήθως οι κυρίες όσο αφορά την περιποίηση του δέρματος και καταστρέφουν το δέρμα τους αντιλαμβάνονται. Καταστρέφουν το δέρμα διότι η Κύπρος θέλει και χειμώνα και καλοκαίρι θέλουν αντιλιακές. Δεν βάζουν την κατάλληλη αντιλιακή. Και μπορεί να βάλουν και την μέρα της νύχτας, να τη βάλουν και την ημέρα και μετά αντί να έχουν ευχάριστα αποτελέσματα, έχουν δυσάρεστα γιατί το πολύ λίπος και οι βραδινές κρέμες δίνουν λεκέδες και πανάδες όπως τις λένε. Το ίδιο δεν καθαρίζονται με γαλάκτωμα με λοσιό, χρησιμοποιούν αυτά τα χαρτομάντιλα, τα έτοιμα στο παζάρ που δεν ξέρεις τι υπάρχει εκεί που, γιατί το κάθε γαλάκτωμα και το λοσιόν κάθε είδου δέρματος, λιπαρό, ξηρό. Α, εννοείς τα φρεγμένα πετσετάκια εκεί ναι, που καταρίζουν. Αυτά είναι πολύ βλαβερά, τα κάνουμε εύκολα αλλά είναι βλαβερά. Όταν όμως χρησιμοποιούν το γαλάκτωμα και τη λοσιό, καθαρίζεις βάθος το γαλάκτωμα και η λοσιό γίνεται συσφίγγει του σπόρους. Και βγάζει και τα πολύματα του γαλακτώματος και μια καλή υδατική κρέμα ημέρας που η κρέμα ημέρας πρέπει να είναι και μεγάλο δείχτη προστασίας αντιλιακό και το βράδυ τη βραδινή θέλει τροφή το δέρμα γιατί εδώ τα δέρματα στην Κύπρο ξηραίνονται εύκολα. Ξέρεις τι έχω προσέξει, ότι είναι αρές κορούλες. Αυτές τα κοριτσάκια. Τα κοριτσάκια, μα και νεαρές γυναίκες, 25-26 χρονών, επειδή έχουν ακόμα την τροσιά αυτή του σφριγγυλού του δέρματος, πιστεύω ότι θα το έχουν για πάντα έτσι. Και αργούν να αρχίσουν τη θεραπεία και την προστασία, συμφωνείς? Συμφωνώ. Η κοπέλα, εγώ κάνω περιποιήσεις ακόμα προσώπου, γιατί είμαι πάρα πολύ δυνατή στην ακμή. Από 12 χρονών κοριτσάκια. Έρχονται εκεί και έχουμε άριστα αποτελέσματα χωρίς να έχουν το πρόβλημα μετά της ακμής. Δηλαδή, να φροντίζεις από 12, από την ηλικία που ξεκινήσει το κοριτσάκι, οι ορμόνες της να δει περίοδο, πρέπει να ξεκινήσει και την αισθητικό της για να της δώσει τα απαραίτητα καλλυντικά. Αυτό διότι οι ορμόνες. Ότι δεν το κάνουν εδώ στην Κύπρο, τα κοριτσάκια. Όχι. Ενώ σε άλλες χώρες που έχουν σαν... Δεν θα πω ότι παράδοση να κάνουν δώρο. Η μητέρα την παίρνει στην αισθητικό. Η μητέρα το έχει σαν πρέπει να γίνει. Όπως παίρνουμε τα παιδιά μας στον οδοντίατρο και στον παιδίατρο για κάποιον προληπτικό έλεγχο. Μάλιστα. Έτσι θα το πάρουμε και για και το δέρμα. Επειδή μετά η ταλαιπωρία και τα χρήματα που θα δώσουν θα είναι πολύ περισσότερα. Και δεν θα παίρνουν τα καλλυντικά της μάνας. Γιατί συνήθως δεν βλέπετε τα μικρά κοριτσάκια από 6-7 χρονών φοράνε τα ψηλά τα τακούνια της μάνας. Ναι. Αυτό δεν συμβαίνει. Συμβαίνει. Και βάζει και τα καλλυντικά της μάνας. Δηλαδή μετά που θα μπει σε μια ηλικία που θα αρχίσει να προσέχει διορισμένα πράγματα, δεν τα πάει να αγοράσει. Μιμείτε τη μητέρα. Παίρνει από εκείνα τη μητέρα που βεβαίως και δεν είναι κατάλληλα για το νεανικό το δέρμα. Και έχει για καλλυντικά για νεαρές, για teenager κοπέλες. Ειδικά. Λοιπόν, προσοχή. Οι τόσες πληροφορίες υπάρχουν στο διαδίκτυο, τόσα κέντρα ομορφιάς, τόσες συζητήσεις και συμβουλές στις εκπομπές, καλή ώρα, σαν και αυτή. Είναι αμαρτία να μην προσέξουμε την ομορφιά μας και να πούμε
δεν άκουσα, δεν είδα, δεν ήξερα. Πες μας τώρα. Ενημερώνεσαι, βλέπω καλά, Γαβριέλα. Εγώ ενημερώνομαι. Μπράβο. Πρώτα για τον εαυτό μου, μπράβο, μετά για τους τηλεθεατές. Και για τα παιδιά σου. Έχω και δύο κόρες που θέλω να είναι όμορφες. Κουκλάρες. Ευχαριστώ. Δεν μου μοιάζουν, αλλά τέλος πάντων είναι όμορφα τα κορίτσια μου. Δώσ' μας τρεις αριθμούς από το 1 μέχρι το 15. Λοιπόν, δίνω το 11. Ναι. Το 7. Και το 9. 7, 9 και 11. Μπορούμε να πούμε τώρα τα ονοματάκια. Σταυρούλα Νεοκλέος, συνονόματι σου. Από πού? Από πού είναι? Από Λεμεσό. Μπράβο, να έρθει να μας δει, ναι. Και... Κρυστάλλα Μιλτιάδους, η πρώτη κυρία τι θα κερδίσει, τι δίνεις? Το πρώτο το δώρο. Ποιο είναι, το πρώτο ήταν το ρούχο. Το πρόσωπο θέλει, α, το ρούχο, το ρούχο. Το ρούχο η κυρία Σταυρούλα, η κυρία Κρυστάλλα είπατε μετά. Κερδίζει το πρόσωπο και... Πόλη. Νίτσα Βασιλείου θα κερδίσει το σώμα. Οι δύο κυρίες, η δεύτερη, η... από πού είναι? Λεμεσό. Μπράβο, η Λεμεσό μας. Η κυρία Μιλτιάδος από τη Λευκοσία θα κάνει μια βολτίτσα, θα πάει στο μόλι της Λεμεσού να ψωνίσει και μετά θα πάει συγχαρητήρια. Να κάνει θεραπείες. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Και σε εσάς. Συγχαρητήρια στην κοπέλα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα Energy Collection. Σε όλο τον κόσμο. Συγχαρητήρια. Και τα δώρα τους. Βεβαίως. Καλό υπόλοιπο σας ευχόμαστε και καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, παιδιά. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα σας ευχηθούμε να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, να χαμογελάτε, να έχετε αυτό που αγαπάτε και να αγαπάτε αυτό που έχετε. Πρώτα ο Θεός, στις 9 αύριο, εδώ θα είμαστε για σας, για άλλο ένα δίωρο. Χαμόγελα, αγάπη και ενημέρωση.